Αυτό που με δυσκόλεψε να δει καλά φορά είναι ο τρόπος που θα ανάγκωσε του έργου. Να τα λέμε. Με έκανε σαν και περίεργα να καταλάβω να το καταλάβω. Ωραία, αλλά ήταν μυστικό. Και αυτό είναι καλό. Και είναι καλά αποφασισμένη. Κοίταξε, όπως και το κάνεις τώρα, βάζουμε ένα θέμα το οποίο αφορά περισσότερο το σκηνοθέτη μας που δεν είναι εδώ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πούμε το εξής, ότι ο σκηνοθέτης μας διάβασε το συγκεκριμένο έργο σε σχέση με το πώς αισθάνεται το ίδιο στην εποχή και το πώς θα μπορούσε ο λόγος του Αρχοφάνη να επικοινωνήσει καλύτερα στην εποχή που ζούμε, στις καταστάσεις που ζούμε. Γι' αυτό επέλεξε να τονίσει πολύ τον πολιτικό χαρακτήρα του έργου. Αν πάμε σε σχέση με πέρσι, που είχαμε κάνει τον Πατράκο, υπήρχε μια ανάμνηση πιο ποιητική, δηλαδή ο ποιητής Αριστοφάνης. Τώρα έχουμε τον πολιτικό Αριστοφάνη. Μέσα σε αυτό ήταν πιο εχμηρός, στάνοντας ρεαλιστικά στοιχεία που είναι πραγματικά μας στην έποχη του πολέμου, δηλαδή το έργο διαδραματίζεται τον καιρό πολέμου. Η χώρα σήμερα βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το ονομάσω το σήμερα αυτή τη στιγμή, αλλά στη φάση που βρισκόμαστε, σκέψω ότι ήμασταν πολύ κοντά στο capital control. Ήμασταν πολύ κοντά σε ό,τι τρομάζει, σε ό,τι φοβίζει, σε ό,τι σε κάνει και αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε κρεμότητα χωρίς αυτό που λέμε όλοι αχαρτογράφητα νερά. Δηλαδή δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Με αυτή την ατμόσφαιρα, μέσα από αυτήν την χρησιμοποιώντας αυτή την ατμόσφαιρα, προσπάθησε ο Γιάννης να επικοινωνήσει το κείμενο και να το κάνει ίσως για μένα, να του δώσει μια άλλη ύπαρξη, μια άλλη μεστότητα, με την έννοια ότι αποκτά το θέατρο την πολιτική του διάσταση. Δηλαδή ότι ο λόγος πια δεν είναι ο χαριτωμένος λόγος του Αριστοφάνη, είναι πιο πολυσήμαντος μέσα από την πολιτική του διάσταση. Διότι ξαφνικά όλοι όσοι ήταν η παράσταση, ενώ τώρα πια είμαστε από πάρα πολύ καιρό, σου λένε ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο το έργο. Είναι πάρα πολύ αυτό. Είναι πάρα πολύ. Πώς το διαβάζει? Το διαβάζει γιατί ο τρόπος, η εποχή, η εμπειρία του ως θεατής τον κάνει να διαβάσει ότι το έργο είναι επίκαιρο. Σε μια άλλη εποχή μπορεί να μην το πρόσεχε. Αλλά ότι κάποιος προσπαθεί να κλείσει μια ειρήνη, καταλαβαίνει ότι ψάχνει ένα διαφορετικό τρόπο για να υπάρξουν τα πράγματα. Γιατί αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε διαφορετικά την κοινωνία μας, διαφορετικά τη ζωή μας, διαφορετικά την προοπτική μας. Όλα αυτά τα πράγματα του κειμένου είναι προβληματικές που ακούσαμε για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και προβληματικές οι οποίες φάνηκαν και αναποτελεσματικές. Οπότε ξαφνικά δίνει χώρο στον θεατή να τοποθετηθεί ο ίδιος. Σε αυτό που θα ήθελε αυτό. Και αυτό νομίζω είναι με στον πολιτικό χαρακτήρα του. Ευχαριστώ πολύ. Σε εσείς τι θα πω έτσι. Τι να πω. Αυτό που πω. Εντάξει.